αναζητά ο Χρήστος Μπάρκας στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ? Την τριπλή σιγουριά που προσφέρει πρώτη επίνδος με την ανανεωμένη σειρά νοπών συσκευασμένων κοτόπουλων. Ασφάλεια, φρεσκάδα και νοστιμιά που κρύβεται στην ταυτότητα προέλευσης του κοτόπουλου. Καλό μας ταξίδι στις φάρμες της Πίνδου. Εδώ είμαστε λοιπόν σε μία ακόμα ορεινή φάρμα της Πίνδου, στη φάρμα Αλεξίου. Σήμερα θα μαγειρέψουμε φτερούγες από ελληνικό νοπό κοτόπουλο Πίνδος. Θα βάλουμε το τηγάνι μας να καίει. Έχουμε βάλει ήδη το λάδι. Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε μπροστά μας τις φτερούγες. Ανοίγουμε προσεκτικά. Θα πάρουμε τις φτερούγες. Θα τις καθαρίσουμε. Ουσιαστικά θα αφαιρέσουμε το μικρότερο κομμάτι στην άκρη. Εδώ προσεκτικά. Και τώρα, εδώ δίπλα έχουμε αλεύρι μαζί με μία κουταλιά corn flour. Ο λόγος που βάζω corn flour είναι να έχουμε ακόμα πιο τραγανό αποτέλεσμα. Και προσθέτουμε αλάτι. Ουσιαστικά δίνουμε μία γεύση στο αλεύρι μας. Σκόρδο. Πάπρικα μαζί με τσίλι. Τα έχω κάνει ένα σώμα. Θα δείτε πώς θα αλλάξει χρώμα. Και φρέσκο πιπέρι. Τα ανακατεύουμε και μία-μία προσθέτω όλες μου τις φτερούγες στο ταψί. Και με αυτόν εδώ τον τρόπο έχουμε πανάρι τις φτερούγες μας. Το μυστικό τώρα είναι το εξής. Τις ξαναβγάζουμε, τις περνάμε από ξινόγαλα και τις ξαναβάζουμε πάλι στο ταψί μας. Στην ουσία, διπλοπανάρουμε τις φτερούγες για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα. Εδώ έτσι. Είμαστε έτοιμοι να τις ρίξουμε. Αφαιρούμε το περιττό αλεύρι και τηγανίζουμε. Πάρα πολύ σημαντικό είναι η θερμοκρασία του λαδιού να είναι σωστή. Κλείνουμε το μάτι μας και βγάζουμε τις φτερούγες. Οι φτερούγες είναι ένα πολύ ωραίο μέρος από το κοτόπουλο που πολλοί δεν ξέρουν ίσως να το αξιοποιήσουν σωστά. Με αυτήν εδώ τη συνταγή πιστεύω ότι θα τις λατρέψετε. Τις βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί να πάρουν όλο το λάδι από το τηγάνισμα και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε σάλτσα μπαρμπικιού και θα βάλω μία κουταλιά μέλι και θα το ανακατέψουμε. Αυτό θα το κάνουμε για να δώσει περισσότερη ένταση στο πιάτο μας. Μυρίζει τέλεια. Ελπίζω να τις απολαύσετε όπως και εγώ. Καλή σας όρεξη.